και πήρα τους Κολοκούρη Στέφανος, διοικητής πρώτης εμάς. Τι κάνει κύριε Βουλιά, σε εσάς μιλάω. Κύριε, τι έγινε, τι κάνεις. Συγχαρητήρια, κύριε Βουλιά, είναι σπουδητής Αθήνας. Αρχιπύρος της Κολοκούρη Στέφανος, διοικητής. Εδώ. Εδώ και ο Δήμαρχος εδώ πέρα και ο Δεσπότης. Αρκετές είμαι στο Ζάκη λοιπόν τις προηγούμενες μέρες, τέσσερις μέρες. Και ήρθα το Ζάκη εδώ. Εδώ Κυριακή ήρθα το Δεύτερο. Εδώ έχουν έδρα κύριε Πρόεδρε, αλλά τους είχα πάει στη Ζάκηθο και μετά τους εγγύρισα εδώ για να μας βοηθήσουν γιατί θεώρησαν πιο κρίσιμη κάποια για εδώ πέρα. Και ήρθα τέσσερις μέρες εδώ. Ναι, είμαστε εθελοντές. Είστε εθελοντές πυροσβέστες, ε. Είναι στη Μάνη. Πόσες μέρες είστε εδώ, παιδιά. Πόσες μέρες είστε εδώ. Εμείς είμαστε δύο μέρες εδώ. Ήθελα να συνδράμουμε τώρα. Αυτές δύο μέρες, γιατί οι δυνάμεις ήταν ήδη, είχαν υποστεί υπερκόπωση και θεωρήσαμε να έρθουμε μια ομάδα πεζοπόρου να συνδράμουμε και εμείς τις προσπάθειες. Να είστε καλά, παιδιά. Είμαστε μόνοι. Ο αρχηγός του σώματος είμαι. Θα σας μιλήσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Προς όλες τις δυνάμεις να εκφράσω την αμέριστη συμπαράσταση και ευγνωμοσύνη, την απέραντη ευγνωμοσύνη εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας και θέλω να πιστεύω για λογαριασμό ολόκληρου του ελληνικού λαού για την σκληρή προσπάθεια που καταβάλλεται όλες αυτές τις μέρες. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς βρίσκεστε για 4 συνεχόμενα μερόνυκτα εδώ, αλλά καταφέρατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να περιορίσετε μια καταστροφική πυρκαγιά. Ευτυχώς δεν έχουμε θύματα, ανθρώπινες ζωές. Έχουμε τον περιορισμό της καταστροφής μέσα από τις υπεράνθρωπες προσπάθειές σας. Χρειάζεται εγρήγορση, αλλά θέλω να σας εκφράσω τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά για ό,τι κάνετε. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτούς πρέπει να ευχαριστήσουμε πέρα από τους πυροσβέστες και την ηγεσία τους. Είναι τοπική αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές. Και τους εθελοντές δασοπυροσβέστες, αλλά και τους ανθρώπους εδώ της τοπικής κοινωνίας, που χωρίς πανικό, με ψυχραιμία, με συντονισμό, ανταποκρίθηκαν. Σωστό. Και έδωσαν μια σκληρή μάχη. Πρέπει να είμαστε σε γρήγορση, γιατί ακόμα έχουμε δύσκολες μέρες. Τα μελτέμια του Αυγούστου κρατάνε μέχρι το τέλος του μήνα. Και βεβαίως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας, τα μάτια μας 14 για τις αναζωπυρώσεις. Σωστό. Θέλω να πω όμως ότι παρά τις δυσκολίες, τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες και το αντίξω της μορφολογίας του εδάφους που πολλές φορές δημιουργεί τεράστια προβλήματα, καταφέραμε να ελέγξουμε μια δύσκολη πυρκαγιά. Η εικόνα από ψηλά, κύριε Πρόεδρε, η εικόνα από ψηλά, γιατί είστε... Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι μιας απόλυτα ελεγχόμενης κατάστασης. Βεβαίως υπάρχουν και πρέπει να δούμε τώρα, θα πάμε σε σύσκεψη στο Μαξίμου με τους αρμόδιους υπουργούς για να δούμε άμεσα τα μέτρα αποκατάστασης. Θέλω να πω όμως ότι η καταστροφή είναι σε έκταση περιορισμένη. Γύρω στα 15.000 στρέμματα περίπου. Να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης. Η αντίστοιχη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή το 2009 που ξεκίνησε από το ΣΕΣΙ και έφτασε στο Γραμματικό έκαψε 150.000 στρέμματα, δηλαδή είναι 10 φορές μικρότερη. Αυτό χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των ανθρώπων, μέρα και νύχτα, αυτές τις 4 μέρες και της τοπικής κοινωνίας. Αποφύγαμε τα χειρότερα. Αυτό έχει σημασία και πρέπει να είμαστε σε γρήγορση. Εγώ και στις κάμερες, το είπα και στους ίδιους, ένα μεγάλο ευχαριστώ, μια βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που με υπεράνθρωπες προσπάθειες όλες αυτές τις μέρες κατάφεραν να προστατεύσουν το δασικό πλούτο και τις περιουσίες των πολιτών εδώ στην ευρύτερη περιοχή.